Καλή μας καλησπέρα από το κίνημα Κυπρίων Κυνηγών. 12 Δεκεμβρίου σήμερα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε μια καινούργια τεχνική. Θα σας δείξουμε πως την κάνουμε για την τροφοδοσία της Φραγκολίνας και της Πέρδικας και αρκετών άλλων μπουγιών. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μπουκάλα του νερού. Όμως, επειδή εμείς σας δείχνουμε απλά ένα παράδειγμα πως το κάνουμε, εσείς δεν θα πάρετε πλαστική μπουκάλα, θα πάρετε οικολογική μπουκάλα που αντέχει περίπου 4 με 6 μήνες στη γη και μετά εξαφανίζεται. Έχουμε το μαχαίρι μας, τουλάχιστον να είναι λίγο κοφτερό. Θα πρέπει να κόψουμε σε τετράγωνο σχήμα, ένα από τη μια μεριά και ένα από την άλλη, όπως βλέπετε εδώ, έτσι. Λοιπόν, και όπως είναι ενωμένο με την μπουκάλα εδώ, θα το κόψουμε από την, λίγο πιο κάτω από τη μέση, κοντά στα τετραγωνάκια που κόψαμε. Θα πάρουμε ένα οικολογικό πιάτο χάρτενο, το βάζουμε έτσι, ανάποδα. Λοιπόν, παίρνουμε τους σπόρους μας. Τους βάζουμε μέσα. Λοιπόν, και όπως βλέπετε, όταν έρθει το τυπικό μας σύραμα, όπως φραγκολίνα, υπέρδικα και άλλα είδη που γιώ στην Κύπρο, από τη στιγμή που τρώνε τους σπόρους, όπως βλέπετε, πέφτουν σιγά σιγά και γεμίζει το μικρό κουτάκι εδώ που τροφοδοτούνται τα πουγιά μας. Όπως είπαμε και εξ αρχής, οι μπουκάλες πρέπει να είναι οικολογικές και το πιάτο να είναι οικολογικό. Δηλαδή υπάρχει ένα ειδικό μείγμα συμπιεσμένου χαρτιού που έχει μπουκάλες και πιάτο, περίπου 4 με το πολύ με 6 μήνες το καταπίνει η γη, με λίγα λόγια, από τις βροχές, θερμοκρασίες, συστολή, διαστολή κτλ. Λοιπόν, έτσι για να μην γεμίσουμε, την πλαστικά τα βουνά μας, καλύτερα να θα ήταν πολύ καλύτερα να έχουμε τα οικολογικά υλικά μας, έτσι ώστε να είμαστε και εμείς καθαροί η συνείδησή μας και φυσικά να έχουμε πολύ καθαρότερη τη φύση όπου κυνηγάμε. Να μην καγκοντά να μην δείτε τον τρόπο. Βέβαια και από τη στιγμή που βλέπετε, πέφτουν κάτω οι σπόροι, είναι τιμή μας. Και πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε σοβαροί με ό,τι κάνουμε, είτε λάθος είτε σωστοί, τουλάχιστον προσπαθούμε και μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη μας. Να είστε όλοι καλά από το κίνημα Κυπρίων Κυνηγών.